Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr. Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα δηλώνουμε φανατικοί θαυμαστές της Ελένης Αντωνιάδου, που έπεισε τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ότι είναι ο άνθρωπός μας στη NASA. Υποθέτουμε ότι σε μια χώρα όπου ο μέσος πολίτης πιστεύει ότι η Αμερικανική Υπηρεσία Διαστήματος θα είχε αποτύχει χωρίς τους Έλληνες, κάποιος πρέπει να βρεθεί να κοροϊδεύει τα κορόιδα. Αναζητούμε τους ακάλυπτους στο πέρασμα της ιστορίας και ζητάμε γι' αυτό τη βοήθεια του Λεωνάρντο Ντικάπριο και του Κάιζερ Γουλιέλμου του Δεύτερου. Γνωρίζουμε ανθρώπους που κατάφεραν να πουλήσουν τον πύργο του Άιφελ και να γίνουν εθνικοί ήρωες, αλλά μιλάμε και για άλλους που έκαναν ένα μίνι πραξικόπημα και τα κατάφεραν. Όλα όμως ξεκινούν με ένα ταξίδι στα αστέρια. Με οδηγό μας στη NASA. Who's gone and been a greedy boy? Me! I've gone and eaten what I love. You! I've stuffed the rat's tails in the black slot provided in the letterbox. Buzz Aldrin took me by the arm and said one day that I'd be rich. I think he meant that I was gonna be your lover in his lifetime. But I thought I heard NASA clapping. And I thought I heard NASA clapping. There'll be a golf course on the moon, and we can sleep in lava tubes, and we can bask in solar winds, and lunar flares will do you nicely. And there'll be cows and there'll be jails, and sewage to comfort the vegetables. As we contaminate the sky, the moon becomes a shrieking. Ο Ρόμπιν Χίτσκοκ διηγείται περίεργες ιστορίες από εκείνη την ημέρα που ο πρώην αστροναύτης Μπαζ Άλτρεν τον πήρε, λέει, από το χέρι και του υποσχέθηκε ότι μία μέρα θα γίνει πλούσιος. Αυτός όμως προτιμούσε απλώς να πάει με την κοπέλα του στο φεγγάρι. Στο ρεφρέν του τραγουδιού πάντως μας εξομολογείται πως έχει την αίσθηση ότι άκουσε την NASA να τον χειροκροτά. Γεγονός που θα οδηγούσε ορισμένους στο συμπέρασμα ότι ο τραγουδιστής μπορεί να είναι και Έλληνας. Γιατί αν υπάρχει ένας ορισμός του νέου Έλληνα, τον οποίο θα έπρεπε να περιλαμβάνουν όλες οι εγκυκλοπαίδειες, είναι ο εξής. Νέο Έλληνας είναι ο κάτοικος μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, που πιστεύει ότι χωρίς τη συνεισφορά των ομοεθνών του, η NASA απλώς δεν θα υπήρχε. Σε αυτή τη διαδεδομένη πεποίθηση στήριξε, όπως φαίνεται, τη λαμπρή καριέρα της η Ελένη Αντωνιάδου. Η νεαρά που έπεισε το ελληνικό δημοσιογραφικό στερέωμα ότι είναι κάτι ανάμεσα στο Λεωνάρντο Νταβίντσι και τον Άλμπερτ Άινστάιν. Ενώ στην πραγματικότητα ήταν ο Λεωνάρντο Ντικάπριο της επιστήμης. Και ύστερα όλοι έσπευσαν να καταδικάσουν τη νεαρή επιστημόνισσα, χωρίς ίσως να γνωρίζουν ότι σε άλλες χώρες άνθρωποι σαν αυτοί γίνονται θρύλοι ή ακόμη και εθνικοί ήρωες. Οι Αγγλοσάξονες χρησιμοποιούν για αυτούς τον όρο «imposters» από το λατινικό «impostor», που σημαίνει «αυτός που σε εξαπατά».
Στην Ελλάδα προτιμάται ο όρος παπατζής ή τσαρλατάνος, που όπως θα δούμε όμως σημαίνει κάτι ελαφρώς διαφορετικό. Και σε αυτούς τους παπατζίδες θα αφιερώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, ξεκινώντας από τον διασημότερο εν ζωή impostor. Το ρεπορτάζ έχουν η Σάντα Μουέρτε. Ήθελα, τραγουδούν οι Σάντα Μουέρτε, να είμαι σαν τον Φρανκ Αμπαγκέιλ και να πετάω τζάμπα με αεροπλάνα. Όπου ο Φρανκ Αμπαγκέιλ είναι ο άνθρωπος που από τα 15 έως τα 22 του χρόνια παρουσιάστηκε με επιτυχία σαν πιλότος, γιατρός, διοικητής φυλακών, δικηγόρος και πολλά άλλα. Και αν ακόμη δεν σας λέει τίποτα η ιστορία του, είναι ο άνθρωπος τον οποίο υποδίθηκε ο Λεωνάρντο Ντικάπριο στην ταινία του «Πιάσε με αν μπορείς», του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Welcome to Miami Mutual Bank. How may I help you? I'd like to cash this check here and then and I'd like to take you out for a steak dinner. Are you a real life pilot? I sure am, little lady. The jump seat is open. Η πρώτη σημαντική μεταμόρφωση του Αμπαγκέιλ ήταν ότι ντυνόταν σεκιουριτάς και πήγαινε στα μεγάλα αεροδρόμια. Εκεί όπου εταιρείες όπως η United Airlines και η Hertz έριχναν τα έσοδα της ημέρας σε μεγάλα γραμματοκιβώτια. Ο Αμπαγκέιλ άφηνε ένα σημείωμα που έλεγε ότι η θηρίδα δεν λειτουργεί και τα χρήματα πρέπει να παραδοθούν στον υπάλληλο ασφαλείας. Δηλαδή σε αυτόν. Και έκτοτε αναρωτιέται πώς μπορεί κάποιος να πίστευε ότι ένα γραμματοκιβώτιο μπορεί να βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Είναι σαν να αποκλειστείς στις κυλιόμενες σκάλες. Για χρόνια ο Αμπαγκέιλ παρουσιαζόταν σαν πιλότος, καταφέροντας να πετάξει δωρεάν για περίπου 1 εκατομμύριο μίλια και να μείνει σε ορισμένα από τα ακριβότερα ξενοδοχεία της χώρας. Μέχρι τη στιγμή που άρχισε να τον αναζητά το FBI. Special Agent Hanratty, FBI. Hello, Carl. You're gonna get caught. It's like Vegas. The house always wins. Το πρόβλημα, ή αν προτιμάτε το πλεονέκτημα με το FBI, είναι ότι ξέρει να συνεργάζεται ή να προσλαμβάνει τους μεγαλύτερους απατεώνες. Τουλάχιστον όταν δεν εργάζεται για αυτούς. Και έτσι, αφού πέρασε μερικά χρονάκια στη φυλακή, ο Αμπαγκέιλ προσελήφθη από το FBI για να διδάσκει τους νεαρούς πράκτορες πώς να αναγνωρίζουν ανθρώπους σαν και αυτόν. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ παρουσίασε με σχεδόν ηρωικό τρόπο τη ζωή του Αμπαγκέιλ. Κάτι που θα μπορούσε να έχει κάνει και ο Κώστας Γαβράς με την Ελένη Αντωνιάδου, αντί να χάνει το χρόνο του με άλλους κι άλλους.
Ο Spielberg πάντως δεν ήταν ο πρώτος ούτε ο τελευταίος σκηνοθέτης που εξυμνούσε έναν απατεώνα. Γεγονός που μας φέρνει στη δεύτερη ιστορία της σημερινής εκπομπής. Εισαγωγή με τους Fleetwoods. Well, I went and lost her to the great imposter. I stood and watched her fall. Couldn't help her at all. Poetry so sweet has her at his feet. Oh, he's just begun. She thinks that she's the one. All her friends, they just watch her, for they know the great imposter. Don't you know she's on a stage? It's not real, it's just a play. Fleetwoods, κάπου εκεί, στα 1961, δανείζονται τον τίτλο ενός τραγουδιού τους από την ταινία The Great Imposter με τον Tony Curtis, που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά. Και σε αυτή την περίπτωση, ο σκηνοθέτης Robert Mulligan διηγείται μια αληθινή ιστορία. Tony Curtis is the great imposter. The true story of the world's greatest hoaxer. One day, he's putting down a riot in the guise of a prison warden. And the next day, he's on the deck of a battleship, impersonating the ship's surgeon, always managing to stay one step ahead of the authorities, while adapting his remarkable skills to whatever his latest hoax demands. Ο πραγματικός απατεώνας, δηλαδή ο impostor, ονομαζόταν Ferdinand Waldo De Mara και μεταξύ άλλων παρίστανε τον χειρουργό, τον μηχανικό, τον βοηθό σερίφη, τον δεσμοφύλακα και τον δικηγόρο. Your city, rambling around your town. I never see a friend I know as I go rambling around, boys, as I go rambling around. My sweetheart and my parents I left in my old hometown. I'm out to do the best I can as I go rambling around, boys. Ο Ντεμάρα είναι παιδί της μεγάλης ύφεσης της δεκαετίας του 30. Καθώς ο πατέρας του αδυνατεί πλέον να συντηρήσει την οικογένειά του, ο μικρός κλείνεται σε ένα μοναστήρι. Αλλά αντί να γίνει παπάς, γίνεται παπατζής. Στα χρόνια του πολέμου της Κορέας τον βρίσκουμε στο καταδρομικό Καγιούγκα του Καναδικού Πολεμικού Ναυτικού να παριστάνει τον χειρουργό. Μέχρι τη στιγμή που καλείται πράγματι να εγχειρήσει τραυματίες πολέμου. Ο Ντεμάρα λέγεται ότι κάλεσε το νοσηλευτικό προσωπικό του πλοίου να προετοιμάσει τους τραυματίες για την εγχείρηση και ο ίδιος κλείστηκε σε ένα δωμάτιο. Εκεί διάβασε στα πεταχτά ένα εγχειρίδιο γενικής χειρουργικής και γύρισε στο χειρουργείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κανένας από τους ασθενείς του δεν πέθανε. Γεγονός που ίσως αποδεικνύει ότι η χειρουργική είναι ελαφρώς υπερτιμημένη. Αλλά μάλλον όχι. Το βέβαιο είναι ότι το Καναδικό Πολεμικό Ναυτικό, προκειμένου να αποφύγει τον διεθνή διασυρμό, έστειλε τον Ντεμάρα κακήν κακός στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να του ασκήσει καμία κατηγορία. Γι' αυτόν τον ήρωα παπατζή, λοιπόν, θα γράψουν σχεδόν μισό αιώνα αργότερα ένα τραγούδι, οι The Bands. Ferdinand the Imposter, που σ' ακούμε και επιστρέφουμε. Ferdinand standing in the tower,
your tooth is cautiously. See the burning of the soup down at Lucy's chicken coop. And of course Ferdinand start out to the Charlie Chan. Fatless, fatless, hunky, small. He says he's gonna do them all. A voice just said he's not for me. But it's just a game, and he carries no shame. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για τους Great Imposters, τους ανθρώπους που έμειναν στην ιστορία γιατί κορόιδεψαν και τον Θεό τον ίδιο. Και αυτή ακριβώς είναι η περίπτωση του Ferdinand de Mara. Αφού ολοκλήρωσε τα καθηκοντά του ως χειρουργός, συνέχισε να παριστάνει τον παπά και μάλιστα ανέβηκε στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας. Έφτασε μάλιστα να πείσει το Αμερικανικό κράτος να ιδρύσει για αυτόν ένα πανεπιστήμιο. Ο De Mara ανέπτυξε τη δική του θεωρία για το πώς μπορείς να υποδηθείς το ρόλο κάποιου άλλου χωρίς να σε καταλάβουν. Σε κάθε μεγάλο οργανισμό, εξηγούσε, υπάρχει ένα ποσοστό εξουσίας η οποία δεν χρησιμοποιείται. Αυτήν μπορείς να την αναλάβεις εσύ χωρίς να ενοχλήσεις κανέναν. Το δεύτερο μυστικό, σημείωνε ο ίδιος, είναι ότι αν θέλεις να ασκείς εξουσία, ποτέ να μην επισέρχεσαι στον τομέα κάποιου άλλου. Πάντα να δημιουργείς το δικό σου τομέα. Σε έναν επαγγελματικό χώρο, λόγου χάρη, εξηγούσε, να μην εντάσσεσαι ποτέ σε μια υπάρχουσα επιτροπή, προκειμένου να ανέλθεις, γιατί έτσι απλώς δημιουργείς εχθρούς. Το μυστικό είναι να φτιάξεις τη δική σου επιτροπή. Περίπου δηλαδή αυτό που σήμερα αποκαλούμε σύγχρονο management. Ο De Mara δεν ήταν βέβαια ο μόνος που συμπίκνωσε τη γνώση μιας ζωής σε οδηγίες για νεοεισερχόμενους παπατζίδες. Ο Victor Lustig, για τον οποίο θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, λέγεται ότι είχε συντάξει το δεκάλογο του καλού απατεώνα με τις εξής εντολές. Να ακούσει υπομονετικά τον συνομιλητή σου. Μιλώντας γρήγορα, δεν κερδίζεις τίποτα. Ποτέ να μην δείχνεις ότι βαριέσαι. Άσε τον συνομιλητή σου να παρουσιάσει πρώτος τις πολιτικές του απόψεις και συμφώνησε μαζί του. Άσε τον συνομιλητή του να παρουσιάσει πρώτος τις θρησκευτικές του απόψεις και συμφώνησε μαζί του. Άσε στην κουβέντα αναφορές σεξουαλικού περιεχομένου, αλλά μην συνεχίσεις εάν δεν το κάνει ο συνομιλητής σου. Ποτέ να μην συζητάς για ασθένειες, εκτός αν υπάρχει πολύ συγκεκριμένος λόγος. Μην προσπαθείς να ψαρέψεις τα προσωπικά προβλήματα των συνομιλητών σου. Θα σου τα πουν μόνοι τους. Μην υπερηφανεύεσαι ποτέ για τον εαυτό σου. Απλώς άφηνε να εννοηθεί πόσο σημαντικός είσαι. Πάντα να είσαι καθαρός. Και τέλος, ποτέ να μην είσαι μεθυσμένος. Και τώρα που μάθατε τα βασικά, μένετε εδώ. Γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να πουλήσετε την Ακρόπολη για υλικά οικοδομής.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr. Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο. Όπου συνεχίζουμε να σας παρουσιάζουμε τους μεγαλύτερους παπατζίδες της ιστορίας. Αυτό που οι Αγγλοσάξονες αποκαλούν imposters, από το λατινικό impostor. Γνωρίσαμε τους ανθρώπους που ενέπνευσαν τις ταινίες «Πιάσε με αν μπορείς» και «The Great Imposter», με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο και τον Τόνι Κέρτις αντίστοιχα. Και τώρα έχει έρθει η στιγμή να σας παρουσιάσουμε τον άνθρωπο που πούλησε τον πύργο του Άιφελ. His friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Ο David Bowie τραγουδά για τον άνθρωπο που πούλησε τον κόσμο. Και ενώ κανένας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα τι είχε στο μυαλό του όταν έγραφε το τραγούδι, ορισμένοι ερευνητές παρουσίασαν μια ενδιαφέρουσα θεωρία. Ο Bowie, είπε, αναφέρεται σε ένα doppelganger. Μια λέξη η οποία στα γερμανικά, αλλά και στα αγγλικά πλέον, αναφέρεται σε έναν σωσία, ο οποίος συχνά έχει μεταφυσικές ιδιότητες. Στη δική μας ιστορία πάντως, ο άνθρωπος που μπορούσε να πουλήσει τα πάντα ήταν φτιαγμένος από σάρκα και οστά και άκουγε στο όνομα Victor Lustig. Αυστρο-Ουγγρικής καταγωγής, γεννημένος το 1890. Ο Victor Lustig ξεκίνησε την καριέρα του με μικροαπάτες, τις οποίες πραγματοποιούσε σε κρουαζερόπλια σε υπερατλαντικά ταξίδια. Συχνά προσποιούνταν τον επενδυτή ή τον μουσικό παραγωγό που θα προσέφερε στους τουρίστες μία θέση στο Broadway. Επειδή όμως οι Αμερικανικές αρχές άρχισαν να τον αναζητούν, επέστρεψε στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Παρίσι. Εκεί όπου θα πραγματοποιήσει την μεγαλύτερη απάτη της ζωής του. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce que qu'ils s'aiment à Paris. Ο Lustig διάβαζε μανιωδώς τον γαλλικό τύπο, αναζητώντας τα επόμενα θύματα του. Μέχρι που μία ημέρα έπεσε πάνω σε μια περίεργη είδηση. Κάποιοι ήθελαν, λέει, να ξεφορτωθούν τον πύργο του Άιφελ. Τα εξηγούσαν πολύ καλύτερα στη σειρά mini documentaire Biographies.
In May of 1925, Victor moved to Paris, possibly to escape increased attention from American law enforcement. Το Μάιο του 1925, ο Victor μετακόμισε στο Παρίσι, πιθανότατα για να αποφύγει την οξενόμενη προσοχή των Αμερικανικών αρχών. Στο Παρίσι διάβασε ένα άρθρο για την κακή κατάσταση του πύργου του Άιφελ και για τα έξοδα συντήρησης που ήταν πολύ υψηλά για τις δυνατότητες της τοπικής κυβέρνησης. Το άρθρο ενέπνευσε την πιο τρελή απάτη του Victor. Θα πουλούσε τον πύργο του Άιφελ. Η ιδέα στην πραγματικότητα δεν ήταν τόσο τρελή. Ο πύργος είχε αναγερθεί το 1889 ως μια προσωρινή κατασκευή και θεωρητικά θα κατεδαβιζόταν έως το 1909. Παρ' όλα αυτά, στεκόταν ακόμη στη θέση του το 1925. Η συντήρηση ήταν ακριβή και η κοινή γνώμη ήταν διχασμένη, καθώς πολλοί τον θεωρούσαν ένα αρχιτεκτονικό έκτρωμα. Εάν οι Γάλλοι δεν θέλουν τον πύργο του Άιφελ, σκέφτηκε ο Λάστινγκ, εγώ μπορώ να τον πουλήσω. Αρκεί να βρω τους κατάλληλους επιχειρηματίες. Τους ανθρώπους που αγοράζουν σκραπ. Ο Λάστινγκ προσκάλεσε τους 5 μεγαλύτερους εμπόρους παλαιοσίδερων του Παρισιού σε μια μυστική συνάντηση στο ξενοδοχείο Ντεκριγιόν. Τους είπε πως η γαλλική κυβέρνηση σκέφτεται να κατεδαφίσει τον πύργο του Άιφελ και να πουλήσει τα κομμάτια του. Οι 5 έμποροι έπρεπε να το κρατήσουν μυστικό, διότι η γαλλική κυβέρνηση δεν ήθελε να διαρρεύσει πληροφορία στον τύπο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Βίκτορ αναγνώρισε το υποψήφιο θύμα του, το οποίο μάλιστα ονομαζόταν Αντρέ Πουασόν, που στα γαλλικά σημαίνει ψάρι. Ο Λάστινγκ κάλεσε τον Πουασόν σε ξεχωριστή συνάντηση, όπου το έφερε τον θαυμασμό του για την ανερχόμενη επιχείρησή του και του εξήγησε ότι χρειαστεί να πάρει ο ίδιος ένα ποσοστό από τα κέρδη για να του προσφέρει τα συμβόλαια. Έτσι, ο Λάστινγκ όχι μόνο πουλήσε τον πύργο του Άιφελ σαν ένα σώρο από παλιοσίδερα, αλλά τσέπωσε και μια σεβαστή μίζα. Και εδώ βρίσκεται το μεγαλείο της σύλληψης του Λάστινγκ. Το θύμα του δεν μπορούσε να τον καταγγείλει στις αρχές. Πρώτον, γιατί θα γελιοποιούνταν σε ολόκληρο τον πλανήτη και δεύτερον, γιατί είχε συμμετάσχει σε προσπάθεια χρηματισμού κρατικού υπαλλήλου. Ο Λάστινγκ, λοιπόν, επιχείρησε να πουλήσει τον πύργο του Άιφελ για δεύτερη φορά, αλλά απέτυχε. Η αστυνομία ενημερώθηκε νωρίς και αυτός εγκατέλειψε τη Γαλλία για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου θα συναντούσε τον Αλ Καπόνε. Ο Τζον Λι Χούκερ διηγείται την ιστορία ενός φίλου του που τον πρόδωσε και πήγε με τη γυναίκα του. Και τώρα, λέει, είμαι έξαλλος σαν τον Αλ Καπόνε. Ομολογουμένως, ο Αλ Καπόνε ήταν συχνά έξαλλος με ανθρώπους που προσπάθησαν να τον εξαπατήσουν. Και ο μόνος που ξέρουμε με βεβαιότητα ότι τα κατάφερε ήταν ο Βίκτορ Λάστινγκ. Τα εξηγούσαν οι δημοσιογράφοι της εκπομπής 60 Minutes. Count Victor Lustig actually had an amazing run-in with Al Capone. Ο Βίκτορ Λάστινγκ είχε έναν εκπληκτικό καυγά με τον Αλ Καπόνε. Ήταν και οι δύο στο Σικάγο τη δεκαετία του 20 και ο Λάστινγκ πήγε να το συναντήσει. Του είπε: «Κύριε Καπόνε, χρειάζομαι δάνειο 50.000 δολαρίων για να χρηματοδοτήσω μια απάτη. Με χαρά θα σα τα ξεπληρώσω διπλά σε 2 μήνες από σήμερα». Ο Καπόνε απάντησε: «Δεν θέλω αστεία, σε 2 μήνες ακριβώς». Όμως ο Λάστινγκ, που ήταν πολύ έξυπνος τύπος, απλά πήρε τα 50.000 και τα κράτησε στο σαλόνι του για 2 μήνες. Δεν προσπάθησε να στήσει καμία απάτη, ούτε τα επένδυσε. Το μόνο που ήθελε ήταν να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Καπόνε. He didn't invest it in anything. All he wanted was to gain Capone's confidence. A little lesson. Ο Λάστινγκ γνώριζε ότι φεύγοντας με 50.000 δολάρια του Αλ Καπόνε θα ήταν σαν να έχει υπογράψει την θανατική του καταδίκη.
Ανοίγοντας όμως διάβλους επικοινωνίας με τη μαφία, θα μπορούσε να κερδίσει λιγότερα, αλλά με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια. And 2 months to the day he came back to Capone's office. And he said, Mr. Capone, I'm really sorry to tell you this. And he could see Capone starting to tense. Και έτσι 2 μήνες αργότερα επέστρεψε στο γραφείο του. Του είπε, κύριε Καπόνε, λυπάμαι που θα σας το πω, αλλά συνέβη μια τρομερή καταστροφή. Σας επιστρέφω τα 50.000 δολάρια, αλλά δεν μπόρεσα να βγάλω κέρδος για εσάς. Ο Καπόνε που είχε περάσει πολλά και δεν είχε δει ποτέ κάποιον να του επιστρέφει χρήματα, ένιωσε ανακούφιση. Κύριε Λάστινγκ, του είπε, αυτή είναι μια συναρπαστική ιστορία. Καταλαβαίνω και εκτιμώ την ειλικρινιά σας. Ορίστε 5.000 δολάρια για τον κόπο σας. Οι παπατζίδες ή imposters που έχουμε γνωρίσει μέχρι στιγμής κέρδισαν αρκετή φήμη, την οποία ορισμένοι κατάφεραν να εξαργυρώσουν όταν τελικά αποκαλύφθηκε η πραγματική ταυτότητά τους. Υπάρχει όμως ένας άνθρωπος ο οποίος έλαβε σχεδόν χαρακτηριστικά εθνικού ήρωα, γιατί τα έβαλε με έναν αυτοκράτορα και τον κέρδισε κατά κράτος. Η μουσικούλα που ακούτε είναι το soundtrack της γερμανικής ταινίας του 1956 «Ο Λοχαγός του Κόπενικ», που διηγείται μια αληθινή ιστορία. Την ακούμε από τη σειρά mini ντοκιμαντέρ «Plainly Difficult». The captain of Copenhagen was actually a man named Frederick Wilhelm Voigt, born on the 13th of February 1849 in Tilst, Prussia. Ο λογαγός του Κόπενινγκ ήταν στην πραγματικότητα ένας άνδρας με το όνομα Friedrich Wilhelm Voigt, γεννημένος στις 13 Φεβρουαρίου του 1849 στο Τίζι της Προσίας. Το επάγγελμά του ήταν υποδοματοποιός, αν και πέρασε αρκετά χρόνια στη φυλακή. Αρχικά δημιούργησε μια συλλογή με μεταχειρισμένες στρατιωτικές στολές γερμανών αξιωματικών. Στις 16 Οκτωβρίου του 1906 πήγε ντυμένος με πλήρη στρατιωτική ενδυμασία στον τοπικό στρατόνα και επίταξε 4 στρατιώτες και έναν λοχεία. And a sergeant on their way back to base. Στο σημείο αυτό θα αναρωτιέστε πώς γίνεται εκπαιδευμένοι στρατιώτες του Κάιζερ να πέφτουν σε μια τέτοια παγίδα. Εδώ όμως βρίσκεται το μυστικό της ιστορίας μας. Στο μιλιταριστικό καθεστώς της εποχής, κάθε ένστολος κατήχε τρομακτική εξουσία, την οποία κανένας δεν τολμούσε να αμφισβητήσει. Και οι Γερμανοί, θα πούν ορισμένοι κακεντρεχείς σχολιαστές, είναι πιο γνωστοί για το χιούμορ τους, παρά για την ικανότητά τους να αμφισβητούν εντολές ανωτέρων τους. So the German army at the time were obsessively drilled to obey any order from an officer. Ο γερμανικός στρατός της εποχής ήταν αιμονικά εκπαιδευμένος να επακούει σε οποιαδήποτε διαταγή ενωτέρου. Έτσι, κανένας από τους 5 δεν σκέφτηκε να αμφισβητήσει το αξιωματικό που έβλεπαν μπροστά τους. Ο Voigt λίγο αργότερα άρπαξε άλλους 6 στρατιώτες από ένα σκοπευτήριο. Πήρε τον προσωπικό του μικρό στρατό και μετακινήθηκε προς το Δήμο του Κόπενινγκ στο Βερολίνο. Εκεί κατέλαβε το τοπικό δημαρχείο. Ο Voigt είχε στο μυαλό του ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Γνώριζε όμως ότι το μόνο που έχει πραγματικά σημασία είναι όλα να γίνονται με άκρα τυπικότητα. Posting each of his men at the exits of the building, the captain ordered local police to keep law and order. Τοποθετούντας τους άντρες τους στους εξόδους του κτηρίου, διέταξε την τοπική αστυνομία να τηρεί τον νόμο και την τάξη και απαγόρευσε την αποστολή τηλεγραφημάτων από το τοπικό ταχυδρομείο για μία ώρα. Σε αυτό το διάστημα συνέλαβε τον Δήμαρχο και τον Ταμείο του Δήμου με την κατηγορία διασπάθησης χρημάτων του Δημοσίου και κατέσχεσε 4.000 μάρκα. Υπέγραψε μάλιστα την απόδειξη κατάσχεσης με το όνομα ενός από τους δεσμοφύλακές του. Μόλις μάζεψε τα χρήματα, διέταξε στους στρατιώτες του να περιφρονούν το Δημαρχείο για μισή ώρα και ίδιος πήγε στον τοπικό σταθμό των τρένων. Αν και το σχέδιό του προχώρησε ομαλά, εν τέλει συνελήφθη στις 26 Οκτωβρίου και στις 4 Δεκεμβρίου καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλακή. And on the 1st of December he was sentenced to 4 years in prison. Όταν όμως ο Voigt έμπαινε στη φυλακή, η φήμη του είχε φτάσει στο Λονδίνο.
Οι εφημερίδες της εποχής τον παρουσίαζαν σαν απόδειξη για όλα τα στερεότυπα που υπήρχαν για τους Γερμανούς και την πυθύνια υποταγή τους σε κάθε εντολή που λάμβαναν. Την ίδια στιγμή όμως, στη Γερμανία, ο Βόικ άρχισε να λαμβάνει χαρακτηριστικά εθνικού ήρωα. Και έτσι, ο αυτοκράτορας Κάιζερ Γουλιέλμος ο Δεύτερος θα του απονείμει τελικά χάρη, μέσα σε 2 μόλις χρόνια. 4 μέρες μετά την αποφυλάκησή του, ένα ομοίωμά του, σε φυσικό μέγεθος, έστεκε υπερήφανα στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Βερολίνου. Εμείς ακούμε ολίγων από charlatans που θεωρούμε ότι αρμόζουν στην περίσταση και επιστρέφουμε με μερικές σκέψεις για τον Καραγκιόζη, τον Ακάλυπτο και άλλους αστροναύτες. Το συγκρότημα Charlatans δανείζεται το όνομά του από τους Γάλλους τσαρλατάνους του 17ου αιώνα, οι οποίοι συνήθως πουλούσαν ψεύτικα φάρμακα στις αγορές του Παρισιού. Και ο διασημότερος εξ αυτών ήταν ο Ταμπαρίν, ο οποίος θα εμπνεύσει και το Μολιέρο. Το πρόβλημα με τη λέξη τσαρλατάνος είναι ότι έχει λάβει αρνητικό βάρος στη γλώσσα, ενώ οι άνθρωποι για τους οποίους μιλάμε εμείς σήμερα έγιναν θρύλοι στην εποχή τους. Και η γεωγραφική μας γειτονιά είναι γεμάτη από τέτοιους θρύλους. Πιθανόν ο μεγαλύτερος impostor της ιστορίας να είναι ο θεός Δίας, ο οποίος έφτασε να εμφανιστεί ακόμη και σαν χρυσή βροχή για να πετύχει ένα one night stand με τη Δανάη. Και όλα λένε ότι πήγαν τόσο στραβά και ανάποδα που η κοπελιά έμεινε έγκυος και γέννησε τον Περσέα. Ο βασιλιάς της Παπάντζας όμως, στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, πρέπει να ήταν ο Καραγκιόζης. Ο Καραγκιόζης ήταν ο Λεωνάρντο Ντικάπριο της εποχής του και παρουσιαζόταν άλλοτε σαν γιατρός, άλλοτε σαν δήμαρχος ή σαν φούρναρης. Και στα πιο τρελά του όνειρα γινόταν και αστροναύτης της NASA. Μερικούς αιώνες αργότερα, στα χρόνια της φαινομενικής μας ευμάρειας, το έθνος ταυτίστηκε με τον Ακάλυπτο. Σε όλες τις περιπτώσεις δηλαδή, ο impostor παρουσιάζονταν σχεδόν σαν ήρωας. Και το ερώτημα είναι, γιατί τώρα όλοι στρέφονται εναντίον της Ελένης Αντωνιάδου, που παρουσιαζόταν στα κανάλια να εργάζεται για την NASA. Θα μπορούσαμε να αποδώσουμε την κριτική στον σεξισμό μιας πατριαρχικής κοινωνίας, η οποία αντιμετωπίζει τους άντρες σαν καταφερτζίδες, αλλά αποδίδει τον τίτλο της απατεώνισσας στις γυναίκες. Σε κάθε περίπτωση όμως, σε μια χώρα όπου ο μέσος πολίτης ενηλικιώνεται πιστεύοντας ότι η NASA θα είχε καταρρεύσει εάν δεν ήταν γεμάτη από Έλληνες επιστήμονες, κάποιος πρέπει να βρεθεί να κοροϊδεύει τα κορόιδα.
και ανάμεσα στις Τατιάνες του μικροαστικού μας εθνικισμού και της Αντωνιάδου που πετούν στα άστρα, ίσως και να προτιμάμε τις δεύτερες. Σε κάθε περίπτωση πάντως, εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Αντρέα Κοσιάρη στις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. There's a star.